μελαγχολικά πρόσωπα, μάτια υγρά από πόνο και συγκίνηση. Φόβος, ακόμη και πανικός, είναι μια πραγματικότητα που έχει σημαδέψει τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Καλλιθέας Αθηνών. Η Κατερίνα, η συμμαθήτριά τους στην 5η τάξη, πολλές φορές το σχολικό έτος, με μια κραυγή απόγνωσης μπροστά τους, ανάμεσα στα θρανία, μπροστά στον πίνακα ή στο προάβλιο, πέφτει κάτω και βγάζει κραυγές. Η Κατερίνα είναι μόνιμα φοβισμένη, πολύ λίγο γελάει και ζει με τον εφιάλτη αυτής της τρομερής στιγμής. Οι στριγγιές φωνές της έχουν ραγίσει και τις καρδιές των παιδιών όλης της τάξης. Εκείνο το άγριο βλέμμα της την ώρα της κρίσης τους διαπερνά όλους. Εκείνες οι φωνές ηχούν μέσα στα αυτιά τους, νύχτα και μέρα. Η Κατερίνα την ώρα της κρίσης σκούζει σαν σκυλή που ουριάζει μέσα σε άγρια σκοτεινή και παγερή νύχτα. Κλαψουρίζει σαν άγρια γάτα που την πνίγουν. Μουγκρίζει σαν θηρίο και γύρω της παγώνουν όλοι. Η Κατερίνα δεν είναι ψυχοπαθής. Δεν πάσχει από μελαγχολία. Πάσχει από δαιμονοπληξία. Η ψυχοπάθεια είναι αρρώστια φυσική. Η δαιμονοπληξία είναι αρρώστια πνευματική. Στη δαιμονοπληξία ο δαίμονας μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και τον σέρνει όπου θέλει σε όλες τις ερημιές και τις κακοτοπιές της ζωής. Πριν ακόμα πάει στο δημοτικό σχολείο, της έχει συμβεί αυτό. Έχει φτάσει στην 5η δημοτικού και ακόμη δοκιμάζεται από τον δαίμονα σκληρά. Πάλεψε με τους γονείς της. Αγωνίστηκαν, προσευχήθηκαν. Με τους γονείς περπάτησε άγια και ιερά μέρη. Νύστεψε και παρακάλεσε τον Κύριο, την Παναγία μας και τους Αγίους. Είχε ακούσει ότι το γένος των δαιμόνων βγαίνει από τον άνθρωπο με την προσευχή και την νηστεία και ότι αυτή την πληροφορία την είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Μάρκος 9:28. Με τους γονείς της ήρθε 2 ή 3 φορές και στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, φοβισμένη, αγριεμένη, μόνη της γονατισμένη, του έλεγε αυτά τα λόγια. «Καλέ μου Άγιε Ιωάννη, σε παρακαλώ με την καρδιά μου, θεράπευσε θαυματουργικά και μένα. Να μην πέφτω κάτω και πληγώνομαι, να μην βγάζω άγριες κραυγές, να μην στεναχωριούνται όλοι γύρω μου, γονείς, συμμαθητές και φίλες μου. Καλέ μου Άγιε, μεγαλώνω, δες, είμαι στην 5η τάξη, πώς θα προχωρήσω στη ζωή. Κοίταξε πόσα μαύρα σημάδια έχω επάνω μου. Πέφτω στο σπίτι, στον δρόμο, στο σχολείο. Καλέ μου Άγιε, όπως γιάτρεψες με την θεϊκή σου δύναμη τόσους και τόσους στον κόσμο, σε παρακαλώ, θεράπευσε και μένα». Τόσο πονεμένα προσευχόταν η Κατερίνα, γι' αυτό ράγιζε την καρδιά των γονιών της και όποιου την άκουγε. Γι' αυτό την αγαπούσαν και τα παιδιά του σχολείου. Μια βραδιά, ένας ωραίος ολόλαμπρος νέος, σαν σε όνειρο, σταμάτησε μπροστά της. «Γεια σου Κατερίνα», της είπε. «Ήρθα. Με ζήτησες πολλές φορές. Τώρα με στέλνει ο Θεός. Είμαι ο Άγιος Ιωάννης από την Ρωσία. Ο δαίμονας φεύγει. Δεν θα ξαναπέσεις κάτω. Δεν θα πληγωθείς ξανά. Δεν θα βασανίζεσαι πια. Μόνο το πρωί που θα ξυπνήσεις να το πεις στη μανούλα σου, να έρθετε μαζί να με χαιρετήσετε και να μου φέρετε λίγα λουλούδια». Άκουσε η μάνα το όνειρο σαν την καλύτερη είδηση της ζωής της. Χρόνια και χρόνια περίμενε το μήνυμα από τους ουρανούς. Ναι, να τα ακούσουν όλοι, από τους ουρανούς, γιατί οι δαίμονες δεν διώχνονται με αντιβίωση ή οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή. Οι γονείς πάλεψαν με τα πονηρά πνεύματα. Το ένιωσαν ότι οι δαίμονες δεν είναι πλάσματα της φαντασίας και δοξασίες μεσαιωνικές, όπως θέλουν να λένε πολλοί που δεν δοκιμάστηκαν και ίσως δεν ήταν δαιμονισμένο στην πράξη. Οι γονείς έβλεπαν ότι πάλευαν με προσωπικές υπάρξεις του πνευματικού κόσμου. Μέσα από το άδωλο παιδί τους, την Κατερίνα τους, έβλεπαν ότι οι δαίμονες είχαν γνώση του εαυτού τους και δική τους θέληση. Οι δαίμονες χρησιμοποιούσαν το παιδί τους. Κατεβαίνει η μάνα στην αγορά και παίρνει ένα πολύ ακριβό ανθοδοχείο από πορσελάνης, μάλτο και χρυσό. Αγόρασε τα πιο ακριβά λουλούδια να ικανοποιήσει την επιθυμία του Αγίου που ζήτησε λουλούδια. Τι όμορφο θέαμα, τι αξέχαστη σκηνή, τι στιγμές γεμάτες μεγαλείο. Κρατώντας η μάνα στο ένα χέρι της την Κατερίνα, στο
το άλλο το πανάκριβο ανθοδοχείο, ανέβηκε τις σκάλες της εκκλησίας και μαζί έφτασαν μπροστά στο ιερό λείψανο. Με κλάματα άφησαν τα λουλούδια με το ανθοδοχείο στα χέρια του Αγίου, έπεσαν στο δάπεδο και είπαν «Όπως ο πόνος και τα δάκρυα τόσα χρόνια τους είχαν μάθει, το μεγάλο ευχαριστώ στον Άγιο του Θεού». Η Κατερίνα σήμερα τελείωσε το Λύκειο και αγωνίζεται για μια καλή θέση στην κοινωνία. Αναρωτιέστε αν ενοχλήθηκε ξανά από το δαιμόνιο. «Μα τι της είπε ο Άγιος, ο δαίμονας φεύγει» και έφυγε για πάντα. Το πιστεύει αυτό η Κατερίνα και ζει μέσα στην αγάπη και το έλεος του Θεού και του Αγίου του. Το θαύμα έγινε στα τέλη του 1980. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Βίος και νέα θαύματα» του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου.